Είναι θέμα πολιτικού ήθους, είναι θέμα πολιτικής και ευρωπαϊκής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων. Mm-hmm. Διότι τελικά η πιο Ευρωπαία από τους Ευρωπαίους συνεταίρους μας είναι η Ελλάδα. Και γιατί το λέω, πέστε μου σας παρακαλώ. Οπότε πριν πω, πριν επεκτάθω σε αυτό. Άρα λοιπόν απαντώντας το ερώτημά σας, όχι δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι. Ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Η μαύρη οικονομία στην Τουρκία είναι τουλάχιστον η άλλη μισή από την επίσημη. Αυτό να το ξέρετε και να το θυμάστε. Λοιπόν, η μαύρη οικονομία και όλα αυτά τα παρακυκλώματα, όπως επίσης και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Κατάρ, είναι τέτοιες που μπορούν άνετα να στηρίξουν επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος εκείνων των χωρών, οι οποίες είναι έτοιμες να συνθηκολογήσουν. Όχι εις βάρος της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εγώ, γι' αυτό είμαι πεπισμένος και μάλιστα φοβούμαι ιδιαίτερα αυτές τις περιόδους των εορτών για το τι θα πράξει η Τουρκία.
Λέτε ότι θα είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες, δηλαδή. Ναι, πιστεύω πως ναι. Το ενδεχόμενο. Ναι, οπότε θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ερντογάν από την εξουσία υπάρχει. Και αν ναι, τι να περιμένουμε μετά από αυτό. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Ερντογάν από την εξουσία ήδη προετοιμάζεται, βλέποντας το κόμμα του κυρίου Παπατζάν, το οποίο είναι ένα κοσμικό φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο κύριος Παπατζάν ή ο κύριος Γκιούλ ή ο κύριος Δαβούτογλου που έφτιαξε δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι ισλαμικής βάσεως, αλλά είναι φιλοδυτικό. Δεν σημαίνει ότι αυτοί έχουν πολιτική καλύτερη προς την Ελλάδα. Άλλωστε ο κύριος Ερντογάν ακολουθεί κατά γράμμα η βίβλο του κυρίου Δαβούτογλου, η οποία ονομάζεται «Το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας», έτσι του 2001. Άρα για μας δεν αλλάζει τίποτα. Και η οποία περιγράφει ακριβώς αυτά τα οποία κάνει τώρα ο κύριος Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι έχει χωριστεί πολιτικά από τον κύριο Νταβούτογλου. Δεν θα σημαίνει κάτι για τη χώρα μας πάντως, αυτό καταλαβαίνουμε ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής. Αυτό σημαίνει για τη χώρα μας ότι πρέπει να προσανατολιστεί προς τις ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες είναι ότι η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, είναι εμποτισμένα όλα τα πολιτικά κόμματα με την πολιτική αυτή, γιατί μήπως ο υποτιθέμενος πολλά υποσχόμενος κύριος Εκρέμ Ιμάμογλου για την αντίθετη πλευρά δεν είναι εκείνος ο οποίος μας λέει ότι του χρωστάμε 18 νησιά. Δηλαδή μην βαφκαλιζόμαστε με ανοησίες. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε πάντως, κλείνοντας κύριε καθηγητά, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πως είναι κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για την χώρα μας και θα πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι. Ναι, θα πρέπει να έχουμε το νου μας, ώστε να μην εκδηλωθεί κάτι. Γιατί ξέρετε, η αποτροπή είναι κάτι το οποίο αφήνεις να φανεί. Έτσι έχει νόημα η αποτροπή. Αλλιώς είναι παγίδα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να είναι ένα ήσυχο και ήρεμο Πάσχα πάνω από όλα. Και καλό Πάσχα σας ευχόμαστε. Με υγεία. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά.